Με ανησυχία προσεγγίζουν το θέμα της διατροφής στην περίοδο της καραντίνας διαιτολόγοι, που εκτιμούν ότι στις περιπτώσεις της παχυσαρκίας το πρόβλημα διευρύνεται, ενώ και σε περιπτώσεις που απλά υπέρβαροι άνθρωποι είχαν βρει τρόπο να διατηρούν ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής, το θέμα μετατρέπεται σε πρόβλημα διαχείρισης παχυσαρκίας τελικά. Ο κόσμος απευθύνεται πάρα πολύ στην έννοια του delivery ή του take away. Αυτό που με ανησυχεί πάρα πολύ είναι η ποιότητα των υλικών τα οποία χρησιμοποιούνται. Και επίσης υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν μπορείς να τα πάρεις μέσα από αυτή την τροφή. Μία σειρά από βιταμίνες, συχνοστοιχεία, μέταλλα, τα οποία είναι απαραίτητα. Δηλαδή ο ψευδάργυρος, παραδείγματος χάρη. Ο οργανισμός δεν έχει κανένα αποθηκευτικό χώρο να βάλει ένα απόθεμα ψευδαργύρου, ο οποίος είναι απαραίτητος. Έχει επηρεάσει αρνητικά στην πλειοψηφία του κόσμου, έχει επηρεάσει αρνητικά. Και ο πιο πολλής κόσμος, κυρίως σε ψυχολογικό επίπεδο, είναι αυτό το οποίο έχει επιβαρύνει και αυτό έχει επιπτώσεις, με αποτέλεσμα η τροφή να είναι υποκατάστατο αυτών των όλων αναγκών και των ελλείψεων που ο περισσότερος κόσμος έχει. Η έλλειψη ενδιαφέροντος και η κακή ψυχολογική κατάσταση, όπως όλα δείχνουν, επηρεάζουν σημαντικά τη διατροφή, ενώ ακόμη και η έλλειψη κοινωνικών συναναστροφών περιορίζει το ενδιαφέρον ακόμη και όσων αντιμετωπίζουν προβλήματα παχυσαρκίας να κάνουν κάτι για τον εαυτό τους, που δεν συνδέεται μόνο με την εικόνα τους, αλλά και με την υγεία τους. Τι η κλεισούρα και, ας το πούμε, κάποιοι είχαν και το άλλο, θέτε, έχω να πάω στο γυμναστήριο, τώρα δεν μπορώ να πάω στο γυμναστήριο, δεν μπορώ να γυμναστώ. Μάλλον έχει μεγαλώσει το πρόβλημα και έχει, μαζί με την απογοήτευση, έχει ξεφύγει. Οπότε θεωρώ ότι μετά την απελευθέρωση εντός εισαγωγικών, όταν θα έρθει αυτή, νομίζω ότι θα χρειαστεί πολύ μεγάλος αγώνας και από τους διαιτολόγους και από τους ψυχολόγους και από τους γυμναστές. Δηλαδή πρέπει σαν κοινωνία να ξαναβρούμε, ας πούμε, την άκρη μας. Ένα μεσημεριανό φαγητό σωστό, με μια σαλάτα, με λίγη πρωτεΐνη, με ενέργεια κτλ. Θα ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικό και θα μας κρατούσε για το βράδυ. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν μπορούμε να φάμε ελαφρύ γεύμα. Δεν έχουμε αυτή τη συνήθεια. Θέλουμε να φάμε κανονικά. Μεγάλη είναι η ανησυχία που εκφράζουν οι επιστήμονες και για τα παιδιά, τα οποία σε μεγάλο ποσοστό την περίοδο της καραντίνας δεν τρέφονται σωστά, και αυτό σχετίζεται και με την τάση οι γονείς να προσπαθούν να ανταποκριθούν σε κάποιες από τις διατροφικές επιθυμίες των παιδιών τους, που την περίοδο της πανδημίας βιώνουν δυσκολίες τόσο προς την κοινωνικοποίησή τους, αλλά την απώλεια και εν μικρών στιγμών χαράς που έπαψαν εδώ και μήνες να έχουν υπό το βάρος των περιοριστικών μέτρων. Πολλά παιδιά σίγουρα δεν διατρέφονται σωστά. Έχουν και τη συμπαράσταση των γονιών που κατανοούν και καταλαβαίνουν ότι όλο αυτό, ας το πούμε, ένα μίνιμουμ του να κάνω τα χατήρια στο παιδί μου, λέγεται ότι να τους παρέχω αυτό το οποίο, αφού δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, λειτουργεί κάπως έτσι και βάσει κοινωνίας. Έτσι είναι και η νοοτροπία μας.